Γιώργο, να είχαμε συναντηθεί στις πρόβες του musical Billy Elliot, στο οποίο συμμετείχα και στον πρώτο χώρο που κάναμε πρόβες, αλλά και στο θέατρο Παλάς. Όταν πρώτο άκουσα για αυτή την υπόθεση, δεν μπορώ να πω ότι έπεσα από τα σύννεφα. Αυτές οι φήμες υπήρχαν. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς γίνεται εγώ, ένας ουσιαστικά άσχετος με το χώρο, που είχα συμμετέχει για πολύ λίγους μήνες, να έχω ακούσει φήμες για το πρόσωπό του και άτομα, υπεύθυνα άτομα, να μην γνωρίζουν. Ή άτομα που είναι τόσα χρόνια στο χώρο, να μην έχουν κάνει ποτέ κάτι. Ο ίδιος ο κύριος Λιγνάδης είχε προσπαθήσει, είχε πει, άμα θέλω να συναντηθούμε εκτός δουλειάς, έτσι ώστε να μου κάνει μια πρόταση, αυτό μου είχε πει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παγώσει μόνο και μόνο από αυτό. Είχα νιώσει, δεν ξέρω, μια απειλή ίσως. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας πρόβας που γινόταν στον πρώτο χώρο, στην Δροσοπούλου που ήμασταν στην Κυψέλη. Ήμασταν μπροστά σε όλους και μου είπε ότι μια από αυτές τις μέρες θέλει να πάμε για ένα ποτό εδώ κοντά κάπου για να μου μιλήσει. Και το είχα αποφύγει και δεν συνέβη ποτέ εν τέλει. Μου είχε στείλει κάποια μηνύματα, ναι, στο Facebook. Ήτανε ξημερώματα, δηλαδή το είχα δει την επόμενη μέρα όταν ξύπνησα. Και ήτανε κάπου 2-3 ώρα τη νύχτα. Αλλά εγώ προσπαθούσα να είμαι όσο πιο απόμακρος μπορώ. Τότε είχα μόλις κλείσει τα 20. Και θυμάμαι ότι είχε υποθεί ένα αστείο, σε εισαγωγικά αστείο, ότι εγώ είμαι μεγάλος γι' αυτόν. Υπήρχε κάτι βαρύ στην ατμόσφαιρα, θυμάμαι, κάθε φορά που μίλαγε. Θυμάμαι ότι προσπαθούσε, ας πούμε, να κάνει πολλά πράγματα βρώμικα. Δηλαδή χρησιμοποιούσε, και νομίζω και αυτό υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση στο θείασο, ότι χρησιμοποιούσε πολλές βρωμολογίες και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά στο θείασο. Θυμάμαι ότι είχα μια ένταση κάθε φορά, ας πούμε, που ήταν εκεί και έπρεπε και εγώ να πάρω μέρος στην εκάστοτε σκηνή. Μου προκαλούσε κάτι αρνητικό. Δεν πιστεύω στην αθωότητά του. Γιατί να βασανίζει αθώες ψυχές? Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για μικρής ηλικίας παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ένα άτομο βρίσκει ευχαρίστηση σε κάτι τέτοιο.